Μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, αυτή η τραγωδία στην Αγία Νάπα, ένα παιδί να μένει μόνο του σε ένα ξενοδοχείο, περιμένοντας τη μαμά του που πήγε να πάρει κάτι από ένα κατάστημα να επιστρέψει, αναδεικνύει μια σειρά από θέματα που εγείρονται. Δεν είναι μόνο το όχημα τύπου μπάκι, όπως είπε και ένας εκ των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων οχημάτων, από μόνο του δεν μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Είναι που προσπέρασε σε διάβαση ενώ κάποιος άλλος σταμάτησε να περάσει η γυναίκα. Είναι πολλά πράγματα που αρκετά εκκρεμούν και στη Βουλή. Εγώ βάζω μέσα και το θέμα της συγχωρήπανσης. Κύριε Μουσούτσα, είναι σε άλλη επιτροπή. Αλλά είναι ανέλεγχτο αυτό το πράγμα και σε τουριστικές περιοχές όταν υπάρχει όλη αυτή η διασκέδαση από το πρωί μέχρι το βράδυ και πίνουν και μεθούν και κάνουν και ναρκωτικά και κινδυνεύουν όλοι όσοι είναι στο δρόμο. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και εδώ ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που κατέληξε εδώ, κύριε Νικολαίδη. Θέλετε από πλευράς του δικού σας Υπουργείου και Υπηρεσίας να μας πείτε τι πρέπει να γίνει και τι εκκρεμεί στη Βουλή ή δεν πέρασε από τη Βουλή που πρέπει να γίνει? Να σας πω, όπως τα έχετε πει, κυρία Σάβα, δεν είναι, πρέπει να υπάρξει αυτό το κόκτελ το πολύ τραγικό για να είμαι σε αυτό το προηγούμενο. Πραγματικά δεν είναι θέμα του οχήματος. Θα μπορούσε να θυμίσω ότι παλαιότερα ενοικιάζονταν τα μικρά μοτοποδήλατα. Την εποχή μας οι τουρίστες νοικιάζαν τα μοτοποδήλατα για την μετακίνησή τους. Μετά εξελιστικά ήρθαν οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες, οι οποίες έχουν η λεγόμενη έγκριση τύπου, δηλαδή είναι εγκεκριμένα οχήματα, κυκλοφορούν από το παγκόσμιο και στην Ευρώπη. Εγγράφονται αφού πληρούν κάποιες προδιαγραφές και ενοικιάζονται και οδηγούνται μόνο όταν έχεις κανονική άδεια οδήγηση. Ναι. Μια παρένθεση εδώ, κύριε Νικολαίδη. Αυτά τα οχήματα τύπου μπάκι ή τετράτροχες επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε χωματόδρομους, για παράδειγμα στον Ακάμα? Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να οδηγείται εκτός δρόμου. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης υπάρχει γι' αυτό θέμα αστυνόμευσης. Όλα που είχατε περιγράψει προηγουμένως, δηλαδή κάποιος να κυκλοφορά μεθυσμένος, υπό την επίρρεια ναρκωτικών, να κάνει διάφορους λαθασμένους και επικίνδυνους ελιγμούς στο δικό δίκτυο, είτε οδηγεί ένα τέτοιο όχημα, είτε μια μοτοσυκλέτα, είτε ένα μοτοποδήλατο, είτε ένα όχημα, είτε ενοικιαζόμενο, είτε όχι. Δεν φταίει το όχημα, φταίει ο χρήστης του. Δυστυχώς πρέπει να διατρέψουμε ακόμη περισσότερο πάνω στο θέμα της οδηγικής ασφάλειας ως προς τον οδηγό, ως προς τον χρήστη. Ναι. Και είναι σίγουρο ότι ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, λόγω και του χαρακτήρα της περιοχής, χρειάζονται ιδιαίτερα σε κάποιες ώρες επιπρόσθετη αστυνόμευση. Είναι κάτι που και εμείς ως δημοτικό μεταφορό προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στον βαθμό που μπορούμε με την ομάδα εποπτών οδικών μεταφορών που έχουμε. Αλλά είναι και θέμα περισσότερης και καλύτερης συνεργασίας μας και με την αστυνομία και με τις τοπικές αρχές και με τους προχωρνόμους των τοπικών αρχών, ώστε να υπάρχει τάξη. Τα νομικά εργαλεία όμως είναι εκεί, κύριε Νικολαίδη, και για να πάω στον κύριο Μουσούτσα, το τελευταίο που είχε ψηφιστεί είχε να κάνει και με τα πρόστιμα για τις κάμερες και λοιπά και την ευθύνη αυτών που ενοικιάζουν. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί μια φόρμουλα, αλλά εν προκειμένου, αν ο οδηγός του μπάκι που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας τον σταματούσε η αστυνομία για αλκοόλ, τι θα έκανε αυτός μετά, αφού εκείνη την ώρα δεν άφηνε το μπάκι, το αυτοκίνητό του εκεί? Δεν θα επέστρεφε να πάρει άλλο ή να συνεχίσει την όλη του διασκέδαση και φάση στην Κύπρο μέχρι και να φύγει? Και ποια θα ήταν η ευθύνη, για ποιον? Καταλάβατε, εννοώ να έχει κάποιος μια ευθύνη. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά ή να με διορθώσετε, κύριε Νικολαίδη. Να σας πω, αν θέλετε να πω κάτι πριν να μιλήσει και ο Πρόεδρος. Το πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των ποινών και όχι μόνο σε σχέση με την οδική ασφάλεια που πέρασε πέρσι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό νομοθετικό πακέτο και δίνει όλα τα εργαλεία και τα όπλα
σε εκείνους που θα πρέπει, περιλαμβανομένους και σε αυτούς μας, εγώ λέω, που θα πρέπει να επιτηρήσουμε την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για να το πράξουμε. Εάν σταματούσε τον άνθρωπο αυτό η αστυνομία, θα έπρεπε να τον συλλάβει, να τον αφήσει στο, κάπου μέχρι να γίνει τέλος πάντων νυφάλιος και εάν ήταν κιόλας πρόσωπο το οποίο είχε άδεια οδήγηση από την Κυπριακή Νομοθεσία, από την, τέλος πάντων από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, θα είχαν και την άδεια οδήγηση για πάρα πολύ καιρό. Ναι, είναι όμως τουρίστας και ενοικιάζει. Εκείνη η περίπτωση του τουρίστα, όποιος και να είναι, ο άνθρωπος αυτός θα έχει τις περιπτώσεις που έχει ένας οποιοσδήποτε άλλος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας που επέφερε, μάλιστα επέφερε και θάνατο. Κύριε Νικολαίδη, δεν λέω για το θάνατο, λέω για κάποιον που εντοπίζεται να οδηγεί μεθυσμένος. Και είναι τουρίστας, οδηγεί ένα νοικιαζόμενο όχημα. Πάει στο αστυνομικό τμήμα κλπ. Την επόμενη, τι τον εμποδίζει να ξαναπάρει αυτοκίνητο ή να ενοικιάσει νέο κλπ. Και χωρίς κιόλας να πληρώσει αυτό που θα του επιβληθεί, δικαστήριο κλπ. Σε σοβαρές περιπτώσεις όπως αυτή γίνεται το λεγόμενο αυτόφορο. Θα ήταν καλύτερα να είχαμε και ένα συνέφκο από την αστυνομία να μας το εκτιμήσει. Ναι. Είναι το λεγόμενο αυτόφορο και μπορεί αμέσως να του στερηθεί το δικαίωμα να οδηγά Κύπρο για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, ωραία. Αυτό δεν είναι αστυνομία. Δεν ξέρω αν το δικό σας είναι, αν υπάρχει ενημέρωση, για παράδειγμα, σε τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώνονται όλοι όσοι νοικιάσουν και να μην νοικιάσουν. Δηλαδή, να υπάρχει ενημέρωση συστημάτων ότι σε αυτόν συνέβη αυτό το περιστατικό, πήγε αυτόφορο ή οδηγούσε μεθυσμένος και άρα δεν πρέπει να του επιτραπεί η ενοικίαση εκ νέου οχήματος μέχρι να φύγει από τη χώρα μας. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, αυτή η πρόνοια. Αυτή η καλή. Η εισήγησή δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να πάμε σε τέτοια συζήτηση να μιλήσουμε και για τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν είναι πόσο μεθυσμένος και πόσο επικίνδυνος κρίνεται κάποιος, θα το πει το δικαστήριο, θα το πει οποιοδήποτε άλλος, θα το κρίνει ο αστυνομικός για να τον περάσει σε ένα σύστημα που θα το απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μουσούτσα. Έτσι είναι ένα σχόλιο για όλα αυτά και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει από την Βουλή, ενδεχομένως και μια πρόταση νόμου. Καταρχήν, να αναφέρω ότι από τη νέα σύνοδο της Βουλής, όταν αναλάβαμε την Επιτροπή Μεταφορών, είχαμε αναφέρει όλα τα μέλη ότι πρώτη στο στόχο μας, σε αγαστή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και κυρίως με το αρμόδιο τμήμα όσο αφορά τα θέματα αυτά, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, θα έχουμε μια συνεχή συνεργασία με απότερο κοινό σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους στην Κύπρο. Στόχος είναι η μείωση των δυστυχημάτων. Στόχος είναι, ναι, εκεί και όπου πρέπει να αυξηθούν οι ποινές για να γίνει αποτρεπτικές οι όποιες παραβάσεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση, από τον περασμένο Ιούνιο που ξεκίνησε η νέα σύνοδο της Βουλής, σειρά νομοθετημάτων που έχουν έρθει και μάλιστα έχουν εξεταστεί και πιστεύω ή εξετάζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφορούν κυρίως θέματα ασφάλειας. Αφορούν γκράνη που ήταν πρόταση νόμου για τα ποδήλατα. Αφορά το νέο νομοσχέδιο που έστειλε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αφορά τα λεγόμενα σκούτερ. Μια νέα μόδα οδήγησης στους δρόμους, τα οποία μέχρι τώρα κυκλοφορούν χωρίς οποιαδήποτε νομική κάλυψη. Ξεκίνησε η συζήτηση, θα συνεχιστεί με τον γρηγορότερο ρυθμό έτσι ώστε να ρυθμιστεί πού μπορούν να κυκλοφορούν, πώς κυκλοφορούν, ούτως ώστε να μην είναι μια ορολογιακή βόμβα μέσα στους δρόμους. Επίσης, και εκτός δρόμου. Και εκτός δρόμου, ναι, φυσικά. Επίσης και άλλα θέματα τα οποία συνεννοούμαστε ή συνεργαζόμαστε με τον κύριο Νικολαίδη και το Υπουργείο έρχονται στη Βουλή, το βάζουμε στα κατεπήγοντα, διότι επαναλαμβάνω, η οδική ασφάλεια είναι για μας το παν. Όμως πέραν της οδικής ασφάλειας χρειάζεται να επεκταθεί και η οδική συνείδηση. Δηλαδή να ξεκινήσουν να γίνονται αν δεν γίνονται από μικρή ηλικία σε παιδιά μαθήματα για την οδική συνείδηση. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε τα στοιχεία που πρέπει για να μπορούμε όταν βγούμε στους δρόμους να είμαστε και να τηρούμε τους νόμους και τους κανονισμούς και για τους άλλους, αλλά και για τους εαυτούς μας. Και αν έρθω στο δυστύχημα που είχε γίνει χθες,
δεν ήταν θέμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς και ο κύριος Νικολαής, δεν ήταν θέμα του τύπου του οχήματος. Μπορούσε να ήταν μοτοσυκλέτα, ποδήλατο, αυτοκίνητο, φορτηγό. Ήταν μπάκι. Ο χρήστης είχε μια σειρά από παρανομίες. Δεν σταμάτησε τη διάβαση πεζών. Ήταν από την εμπειρία, αν σωστά διάβασα, αλκοόλης ή και ναρκωτικών. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ό,τι και να κρατάς, όταν έχεις όλα αυτά παράνομα πράγματα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ φυσιολογικό ότι θα καταλήξει σε στοίχημα. Χρειάζεται τεράστια αστυνόμευση, είτε από την αστυνομία είτε από τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να μην θρηνούμε θύματα και να μην βγάζει η Κύπρος μας το όνομα ότι είναι μια χώρα στην οποία κυκλοφοριακά είναι επικίνδυνο. Δεν θεωρώ ότι είμαστε, όμως μπορούμε να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να μην θρηνούμε θύματα και να μην επιβαρύνεται η οικονομία, διότι για κάθε ένα θάνατο είχε γίνει ένας υπολογισμός, ο κύριος Νικολαίδης μπορεί να ξέρει καλύτερα τι στοιχίζει ένας οδικός θάνατος στο κράτος. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά πέραν... Το τι στοιχίζει μια ανθρώπινη ζωή, βεβαίως, ναι. Ανεκτίμητο. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή είναι πολλά και που εκκρεμούν και στη Βουλή και που είναι προς συζήτηση, γιατί είπατε δεν είμαστε επικίνδυνη χώρα κλπ. Είμαστε εν δυνάμει και θα καταστούμε ακόμη περισσότερο και με τα ηλεκτρονικά πατίνια, που τα βλέπετε πώς κυκλοφορούν. Είναι στην Βουλή το νομοσχέδιο και είναι και τα μηχανάκια, οι μοτοσυκλέτσες, κυρίως με τους διανομείς. Συχνά συμβαίνουν δυστυχήματα, ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα. Εκεί που είμαστε, κύριε Νικολαίδη, τι εισηγήσατε στη Βουλή και πότε, τι αλλάζει με τα νομοσχέδια? Αλλάζουν πολλά, ειδικά για τα θέματα της χρήσης από επαγγελματίες, από κατ' επάγγελμα χρήστες του δικύκλου. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατατέθηκαν και απόψεις και των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων. Αντιλαμβάνομαι ότι πολύ σύντομα θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι πριν το κλείσιμο τη Βουλή θα καταλήξουμε ώστε να αρχίσει και για αυτό το θέμα μια ορθότερη ρύθμιση. Υπάρχει είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί και η χρυσή τομή και για αυτό. Στη νομοθεσία, στο νομοσχέδιο που συζητείτε τώρα, υπάρχει έτσι, ρύθμιση για υποχρεωτική χρήση του που λέμε σωσίβιο στους μοτοσυκλετιστές, τους επαγγελματίες που κάνουν τους διανομείς? Όχι, σωσίβιο. Να υπάρχει υποχρέωση για επιπρόσθετη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Ναι. Ένα από αυτά είναι και αυτό που εισηγούμαστε για το λεγόμενο αερόσακο μοτοσυκλετιστή. Ναι. Είναι αυτό που βλέπουμε στο μεταξύ, βρήκαμε, που μπορεί να σώσει. Δεν ξέρω αν... Ναι, το βλέπουμε. Είναι λίγο ένα κιλό, ένα μισή, πόσο είναι. Ναι. Σώζει οπωσδήποτε. Υπάρχει συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Το νομοσχέδιο που είναι κατατεθειμένο ρυθμίζει πέραν των 10 θεμάτων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από αυτό είναι και ο προστατευτικός εξοπλισμός. Ένα στοιχείο του προστατευτικού εξοπλισμού, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο στο όριο, δηλαδή προς το μέγιστη ρυθμίση, είναι και ο αεροσακός. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι ειδικά για τον επαγγελματία, δηλαδή εκείνον που είναι εντός του δρόμου κατ' επάγγελμα για να ζήσει, δεν είναι μόνο σύσταση, καλό θα ήταν να ζητήσουμε από τον εργοδότη του ή από τον συνεργαζόμενο του να φροντίσει ώστε να του δώσει και αυτόν τον προστατευτικό εξοπλισμό, ώστε αν του τύχει, που τυχαίνει, να προστατευτεί. Μάλιστα. Κύριε Μουσούτσα, είναι αυτά σε κάποια πορεία συζήτηση στα νομοσχέδια που εκκρεμούν? Για το, αυτά πολύ τα πολύ σημαντικά. Ανάφερε ο κύριος Νικολαίδης, μόλις είχαν έρθει, μόλις είχαν κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής με βάση διαδικασία, είχαν μπει στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, την περασμένη 15ήμερο, ξεκίνησε η συζήτηση και είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη των συνεδρίων του Μαΐου, ούτως ώστε να προχωρήσει η συζήτηση και να φτάσουμε στην Ολομέλεια. Εκεί στην Ολομέλεια θα κριθούμε όλοι μας
αν θα τα ψηφίσουμε, αν θα τα καταψηφίσουμε ή αν θα τα τροποποιήσουμε. Διότι υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος της τροποποίησης από διάφορους άλλους που έχουν διαφορετική άποψη, μπορεί να επηρεάζουν τα συμφέροντά τους, κύριε Μουσούτσα, σε όλα αυτά, όχι μόνο για αυτά. Γενικά συμβαίνει αυτό. Άρα οι βουλευτές, είπατε και εσείς, θα κρυθείτε. Ναι, και εσείς και ναι, όλοι. Λέω όμως ότι εμάς, ή τουλάχιστον εμένα σαν πρόεδρο, πρώτη στο εμέλημα είναι η ασφάλεια και ύστερα τα άλλα όλα. Και επειδή τα νομοθετήματα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαν άτομο θα τα υποστηρίξω και θα προσπαθήσω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι να πείσουμε τους συναδέλφους ότι είναι προς το καλό για να ψηφιστούν. Ναι. Αυτά όλα είναι μερικά μέτρα τα οποία ξεκίνησαν να γίνονται για να καλυτερεύσουμε το θέμα οδικής ασφάλειας. Και είναι προς πίστη και του Υπουργείου και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ότι ενέσκυψε σε αυτό το θέμα ως προτεραιότητα. Και εμείς σαν Επιτροπή ακολουθήσαμε, τα έχουμε ως προτεραιότητα με σκοπό, ναι, να κάνουμε και εμείς αυτό που περνά από το χέρι μας για να αυξήσουμε τα όρια ασφάλειας του κόσμου στους δρόμους. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, κύριε Μουσούτα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να περάσουν τάχιστα αυτά και με τη δέουσα προσοχή τα νομοσχέδια, να δώσουμε νέα όπλα και ασφάλεια στον δρόμο. Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε έτσι καταληκτικά, σας είπα να πω ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα ψηφιδωτό. Είναι και το νομοθετικό, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως. Είναι και η συνείδηση που πρέπει να χτίζεται από την αρχή. Είναι και πολλά άλλα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έχουμε ήδη εξαγγείλει ως Υπουργείο και θα βγάλουμε σύντομα τις ανακοινώσεις, που είναι πέραν της πρότασής μας για νομοθετική ρύθμιση του θέματος περί πρόσθετου εξοπλισμού. Βγαίνουμε και με ένα σχέδιο για επιχορήγηση πρόσθετου εξοπλισμού σε μοτοσυκλετιστές. Και μάλιστα θα επικεντρωθούμε στην πρώτη φάση σε επιχορήγηση εξοπλισμού που έχει να κάνει με τον αερόσακο του μοτοσυκλετιστή. Για να δείξουμε ότι αυτό που πάμε, που προτείναμε στη Βουλή, σοβαρομιλάμε και με κονδύλια δικά μας το επιχορηγούμε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.